θέματα. Γιατί λέει ο λαός καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα. Δεν λέει καλό χειμώνα. Καλό χειμώνα. Όχι, δεν το λέει. Και καλά κάνει, γιατί αυτή είναι η βασική αλλαγή. Όταν θα έρθει, ας πούμε, η αλλαγή, καλά κάνει. Καλό χειμώνα, λοιπόν. Λοιπόν, καλό φθινόπωρο. Κρατάμε αυτό. Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Το καλό φθινόπωρο. Κύριε Μπαλάφα, να ξεκινήσουμε με το κομμάτι το δικό σας, το προσφυγικό, και κάτι που είναι, το συζητάγαμε και νωρίς το πρωί και είπαμε ότι θέλουμε να σας το θέσουμε, να δούμε την απάντησή σας. Είδαμε προχτές τις δηλώσεις την κυρία Μέρκελ, που δήλωσε ότι η Ελλάδα και η Ιταλία δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της προσφυγικής κρίσης. Καλό είναι αυτό. Μόνο αυτές οι χώρες. Ότι σηκώνουν αυτές το βάρος περισσότερο, δηλαδή. Λοιπόν, αλλά χθες είχαμε μία συνάντηση στο Παρίσι, όπου εκεί συμμετείχε η κυρία Μέρκελ, ο κύριος Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος που τον περιμένουμε και εδώ, ο κύριος Ραχόη, ο Ιταλός πρωθυπουργός. Ο Νίγηρας, η Λιβύη, το Τσάντ. Η Ελλάδα πούσα. Μα η Ελλάδα δεν έπρεπε να είναι. Δηλαδή δεν ήταν και σωστά δεν ήταν σε αυτή τη συνάντηση. Η συνάντηση αυτή είχε σαν στόχο να δει υπό το πρίσμα των πραγματικών γεγονότων και των αλλαγών που, που υπάρχουν στην περιοχή της Μεσογείου, το τι συμβαίνει ιδιαίτερα στην Αφρική, σε χώρες της Αφρικής, στα σύνορα των χωρών αυτών με τη Λιβύη, που είναι τα παράλια της, ο κύριος τόπος από τον οποίο φεύγει ο κόσμος προς την Ιταλία, και επίσης αυξάνονται αυτή την περίοδο οι ροές και προς την Ισπανία. Αφορούσε δηλαδή αυτό το κομμάτι της, όπως λέμε, κεντρικής Μεσογείου και της δυτικής Μεσογείου. Άρα σωστά δεν ήταν η Ελλάδα, δεν ήταν η Ελλάδα. Φυσικά, επειδή κατά κάποιο τρόπο οικοδεσπότης ήταν ο κύριος Μακρόν, ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος σε λίγες μέρες αναμένει στην Αθήνα, είναι βέβαιο ορισμένα συμπεράσματα από τη συνάντηση αυτή θα συζητηθούν και μαζί και με τα άλλα ζητήματα, βέβαια τα σημαντικά, τα επενδυτικά και το ενδιαφέρον για επενδύσεις που έχουν Γάλλοι επιχειρηματίες κλπ. Και το γαλλικό δημόσιο θα συζητηθούν μαζί και με τα άλλα ζητήματα, θα συζητηθούν στις συζητήσεις με την ελληνική κυβέρνηση και με τον Έλληνα πρωθυπουργό, του κ. Μακρόν. Κύριε Υπουργέ, δηλαδή υπήρξε πρόσκληση και δεν πήγαμε? Όχι. Γνωστό η σύνθεση αυτή και αφορούσε αυτές τις χώρες, γιατί έπρεπε να δουν το θέμα της κεντρικής και της Μεσογείου και της δυτικής Μεσογείου. Δεν επιμένω στο ερώτημα, αλλά το θέμα του προσφυγικού ζητήματος φαντάζομαι αφορά πάρα πολλές χώρες. Δεν είναι θέμα δηλαδή Ισπανίας ή Γαλλίας. Και φαντάζομαι ότι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να υπάρχει μια αγαστή σχέση και καλή συνεργασία όλων των χωρών. Μα προφανώς υπάρχει. Απλώς, ξέρετε, γύρω από τα ζητήματα του προσφυγικού μεταναστευτικού γίνονται συνεχώς συναντήσεις και έψη ανταλλαγή απόψεων. Δηλαδή, το τελευταίο μονοδιάστημα ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο οποίος έχει την ευθύνη για τις διεθνείς μας σχέσεις, παραβρέθηκε σε συσκέψεις στο Ταλίν της Εστονίας, στις Βρυξέλλες, στην Ιταλία κλπ. Δεν μας λείπουν δηλαδή οι διεθνείς και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επαφές για τα ζητήματα αυτά. Κύριε Μπαλάφα, δεν μας λείπουν, έχουμε τέτοιες επαφές. Και με τις χώρες που αναφερθήκατε, προφανώς συνεργαζόμαστε στην ανταλλαγή απόψεων και θέσεων γύρω από τα ζητήματα αυτά, και σε ορισμένες κοινές θέσεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί πανευρωπαϊκά το ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, μια και μιλάμε, θίξατε αυτό το πολύ μεγάλο θέμα, που παρατηρούμε μια αύξηση. Θα είναι ευκαιριακή χρονικά, θα το δούμε αυτό, μια αύξηση, όχι τεράστια, όχι της περίοδου 2015 κλπ, αλλά ένα, θα έλεγαμε, τσίμπημα προς τα πάνω των ροών από την Τουρκία, το οποίο το παρατηρούμε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, για να δούμε και τι μέτρα θα πάρουμε, το αντιμετωπίσουμε. Αυτή η συμφωνία με την Τουρκία, έχει λειτουργήσει, πιστεύετε? Η συμφωνία με την Τουρκία, όπως όλες οι συμφωνίες στη τελευταία ανάλυση, δεν είναι μια τέλεια συμφωνία. Αναμφισβήτητα όμως τη χώρα μας την έχει εξυπηρετήσει και μας εξυπηρετεί πάρα πολύ, διότι η συμφωνία αυτή έβαλε ένα, θα έλεγα, πολύ μεγάλο φρένο, φραγμό στις πολύ μεγάλες ροές που είχαμε μέχρι την περίοδο, μέχρι το Μάρτιο του 2016. Δηλαδή από χιλιάδες καθημερινά ανθρώπους φτάσαμε στην εκατοντάδα, ας πούμε. Το μεγαλύτερο διάστημα είχαμε γύρω στους 80 ανθρώπους που περνούσαν τα σύνορα προς τα νησιά μας στο Ανατολικό Αιγαίο. Φυσικά, επομένως, εμείς θέλουμε, παρά τις ατέλειες που έχει συμφωνεί
αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία να διατηρηθεί. Και αυτό το άνοιγμα και το κλείσιμο των ροών έχει να κάνει περισσότερο με τα μηνύματα που θέλει να στείλει η Τουρκία προς την Ευρώπη. Αυτό είναι ερωτηματικό. Δεν μπορεί να είναι κανείς απόλυτος. Ναι. Μπορεί να έχει να κάνει με το ότι ήταν πολύ καλός καιρός αυτή την περίοδο. Αντίστοιχα και πέρυσι, στην ίδια περίοδο, είχαμε μια κάποια αύξηση την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Δεν όμως αγνοούμε και την πιθανότητα έχει να κάνει να χρησιμοποιείται δηλαδή, το προσφυγικό μεταναστευτικό από την πλευρά της γείτονος και της ηγεσίας της για τη σχέση της με την Ευρώπη και θα λέγαμε μια απειλή κατά κάποιο τρόπο να εκτοξεύεται. Δεν μπορεί κανείς να είναι βέβαιος και στα αισθήματα αυτά, επειδή το μεταναστευτικό προσφυγικό, ξέρετε, είναι ένα ζήτημα δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών οπωσδήποτε, αλλά δεν είναι μόνο ζήτημα δικαιωματικό, είναι και ζήτημα εξωτερικής, πολιτικής, εθνικής ασφάλειας, οικονομικό, πολύ μεγάλο ζήτημα, κοινωνικό. Χρειάζεται κανείς να είναι προσεκτικός και στις εκτιμήσεις του για τα ζητήματα αυτά. Κύριε Υπουργέ, βλέπουμε ότι τις τελευταίες ημέρες, και ίσως να μην είναι τυχαίο, εσείς θα μας το πείτε, τις ροές στην περιοχή της Χίου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, που απέναντι είναι το Τσεσμέ, πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες, εκεί δεν υπήρχε τίποτα, και τώρα που αρχίζει να τελειώνει η περίοδος η τουριστική σεζόν, βλέπουμε ότι τσιμπάει. Κοιτάξτε, εγώ είπα και πάλι ότι παρακολουθούμε αυτή την αύξηση, αυτό το σκαλοπάτι που δημιουργεί στις ροές. Έχουμε μια αίσθηση ανησυχίας, δεν όμως θεωρούμε ότι είναι ένα ζήτημα μη αντιμετωπίσιμο. Απλώς θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση σε συνδυασμό, μια και θίξατε τα νησιά μας στο Ανατολικό Αιγαίο, με πολύ καλές επιδόσεις στον τουρισμό το καλοκαίρι. Αυτό να το σημειώσουμε και στη Σάμο και στην ΚΟΠ, έχω πιο άμεση σχέση, αλλά συνολικά νομίζω ο τουρισμός πήγε πάρα πολύ καλά. Κύριε Παλάφα, να πάμε λίγο στο πρόγραμμα Εστία. Το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν. Ναι. Πώς προχωράει το πρόγραμμα Εστία? Είχαμε δύο πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είχε να κάνει με την ενοικίαση καταλυμάτων για 22.000 θέσεις στέγασης και το άλλο παροχή μετρητών μέσω προπληρωμένων καρτών. Ακριβώς. Αυτό πώς προχωράει? Ναι, προχωράει θετικά. Βέβαια δεν είναι, ξέρετε, όταν προσπαθείς ένα μέτρο να μεταφέρεις έναν κόσμο από τον καταβλισμό, την ανοιχτή δομή φιλοξενίας δηλαδή, να τον μεταφέρεις στο διαμέρισμα, πρέπει να βρεις διαμερίσματα για να πάει ο κόσμος αυτός και να βρεις και κατάλληλους ανθρώπους για να πάνε. Δεν υπάρχει μια τεράστια ροή, αλλά οπωσδήποτε προχωράει θετικά. Και στην Κρήτη έχει πλέον πάει κόσμος, στην Κρήτη, στη Λιβαδιά ως γνωστόν, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, ξεκινάει σιγά σιγά η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία κλπ. Και στο ζήτημα των προπληρωμένων καρτών, να μην υπάρχει σύντηση με catering, δηλαδή ισοπεδωτικό, αλλά να παίρνει ένα ποσό μικρό η κάθε οικογένεια από τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, και αυτό να το αξιοποιεί ρίχνοντας τα χρήματα στην τοπική οικονομία. Αυτό είναι θετικό και για τους ίδιους αλλά και για την τοπική οικονομία. Θέλω μόνο να τονίσω για άλλη μια φορά και θέλω να ακουστεί ότι αυτά τα χρήματα δεν είναι χρήματα που βγαίνουν βασικά από τον κρατικό προϋπολογισμό. Δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε εξάλλου σε συνθήκες κρίσης οικονομικής της χώρας μας. Είναι χρήματα τα οποία δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω και της ΙΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Μέχρι πότε, κύριε Υπουργέ, θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα? Κοιτάξτε, το πρόγραμμα αυτό, τα προγράμματα αυτά έχουν ένα πρώτο ορίζοντα. Δηλαδή είναι εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση μέχρι τα μέσα του 2018. Νομίζω όμως και στη συνέχεια με κατάλληλα χρηματοδοτικά ευρωπαϊκά εργαλεία, με προγράμματα αντίστοιχα, θα μπορέσουν να συνεχιστούν τα προγράμματα αυτά για όσο διάστημα χρειάζεται και στις δύο κατευθύνσεις που συζητήσαμε προηγούμενα. Κύριε Παλάφα, με συγχωρείτε ένα λεπτό πάνω σε αυτό. Πριν από ένα μήνα περίπου, ο κύριος Μουζάλας είχε καταθέσει την ανησυχία του στο ενδεχόμενο μήπως αφαιρεθούν κονδύλια από την Ελλάδα και μήπως αυτό θα γίνει και μάλιστα και προσωπικό από την Ελλάδα στην κατεύθυνση ενίσχυσης της Ιταλίας. Υπάρχει ένας τέτοιος κίνδυνος? Κοιτάξτε, προφανώς είναι γνωστό ότι λέχθηκε αυτό από τον Υπουργό και προφανώς υπάρχει εν δυνάμει τέτοιος κίνδυνος. Είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα μισά. Εξέπεψε αυτό το μήνυμα ο Υπουργός και καλά έκανε. Γιατί δεν μπορούμε με τα ψέματα να καλύψουμε ένα τεράστιο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν είναι ελληνικό ή ιταλικό το πρόβλημα, μην κοροϊδευόμαστε. Να το καλύψουμε με τα ψέματα. Χρειάζεται μια γενναία
οικονομική ενίσχυση και όχι μόνο οικονομική ενίσχυση, αλλά κυρίως χρειάζεται οικονομική ενίσχυση των χωρών οι οποίες πλήττονται. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να κόψει από την Ελλάδα να δώσει στην Ιταλία, αλλά να ενισχυθεί γενικότερα η οικονομική ενίσχυση στις χώρες αυτές. Γιατί ξέρετε κάτι, στην Ελλάδα μπορεί βέβαια να μην είμαστε στην κατάσταση που είμαστε το 2015 με τις χιλιάδες καθημερινές ροές που γινόταν καθημερινά, οι ροές που έρχονταν στα νησιά μας, περνούσαν στην υπηρετική χώρα, έφευγαν καραβάνια. Θυμάστε τι γινότανε στο λιμάνι του Πειραιά, στην Ιδωμένη, στην πλατεία Βικτωρίας, τι γινότανε, χαμός. Αυτή η φάση έχει τελειώσει. Η φάση επίσης η δεύτερη, που ήταν πολλές ελλείψεις στους καταβλισμούς της ανοιχτής φιλοξενίας, έχει επίσης τελειώσει. Μπήκαμε σε μια κάποια βελτίωση και διευθέτηση καλύτερη, αλλά ξέρετε, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, το προσφυγικό μεταναστευτικό δεν είναι ένα ζήτημα. Παίρνεις μια απόφαση, ψηφίζεις ένα νόμο και για τα επόμενα 5 χρόνια ξέρεις ότι είσαι εντάξει. Ναι, εδώ καθημερινά υπάρχουν πάρα πολλά πρόβλημα. Είδατε τι είπατε. Α, αυξάνονται οι ροές. Τι θα γίνει, γιατί αυξάνονται, ή πώς ξύπνησε σήμερα η τουρκική ηγεσία. Ξύπνησε καλά, θέλει να εκτοξεύσει μια απειλή προς την Ευρώπη και θα την πληρώσουν τα νησιά μας και ούτω καθεξής. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά απρόβλεπτα τα οποία, ας πούμε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας στο ζήτημα αυτό. Βέβαια και η σωστή διαχείριση από πλευράς μας παίζει ρόλο και, για παράδειγμα, σε λίγο καιρό θα αρχίσουμε να έχουμε τις επιστροφές. Λίγες μεν, ναι, αλλά θα έρθουν οι επιστροφές από τις ευρωπαϊκές χώρες στην Ελλάδα. Αν έχει ξεκινήσει, κύριε Μπαλάφα, η προετοιμασία και αν έχει αποφασιστεί σε ποιες περιοχές θα κατευθυνθούν. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι αυτές οι μικρές επιστροφές από τις χώρες ευρωπαϊκές, ανθρώπων οι οποίοι πήγανε όχι με νόμιμο τρόπο, πήγανε παράνομα, φύγανε από τη χώρα μας ή από την Ιταλία αντίστοιχα και βρέθηκαν και συνελήθησαν στις χώρες κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης, θα επιστραφούν, ένας πολύ μικρός αριθμός, θα επιστραφούν με βάση την υφιστάμενη καλή ή κακή, κακή κατά τη γνώμη μας, συνθήκη του Δουβλίνου. Του Δουβλίνου. Την καλούμενη Δουβλίνο 2. Η οποία είχε για ένα μεγάλο διάστημα γίνει ανενεργή, την ενεργοποίησαν από τον άνοιξη του και θα έρθει κάποιος κόσμος. Μην αγνοούμε επίσης ότι υπάρχουν και διάφορες σκοπιμότητες στην περίοδο αυτή σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, με εκλογές στη Γερμανία κλπ. Αυτό που θέλω να πω είναι όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν στο δρόμο, προφανώς θα διοχετευτούν στις μεν ή στις δε δομές ανοιχτής φιλοξενίας κατά τεκμήριο, στις οποίες υπάρχουν κάποια κενά και θα μείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν μπορεί να μείνουν στον δρόμο. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα δεν μπορεί να δεχθεί φορτίο και επιβάρηση από εκεί. Αυτό είναι σαφώς και το έχουμε εκπέμψει με κάθε τρόπο. Για πόσο κόσμο μιλάμε, κύριε Υπουργέ, μπορούμε να έχουμε μια εκτίμηση? Κοιτάξτε, υπάρχει μια οροφή, θα έλεγα, για 400 άτομα. Που πιστεύω δεν θα ξεπεραστεί ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Αυτή μάλιστα. Βάση. Τώρα, δεν ξέρω αν έχει κλείσει, Νίνα, με τα ερωτήματα σε σχέση με το προσφυγικό. Νομίζω να πάμε λίγο. Να εκμεταλλευτούμε την παρουσία. Να πάμε λίγο στο οικονομικοπολιτικό. Έχουμε ΔΕΘ, έχουμε Μακρόν, κύριε Υπουργέ, και έχουμε και μια αντιπολίτευση που πιέζει και έχει σηκώσει τελευταία τη σημαία τη φορολόγηση. Για παράδειγμα, το θέμα του ένφια. Είδαμε μια αντίκρουση, μια αντιπαράθεση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε θα τον καταργήσει, ότι το 2015 δεν θα υπάρχει φόρος ένφια και ότι τελικά υπάρχει. Δώστε μας λίγο το στίγμα σας και σε πολιτικό επίπεδο και στο επίπεδο της ΔΕΘ. Δηλαδή, τι προσδοκίες πρέπει να έχουμε σε σχέση με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού? Νομίζω είναι κοινός τόπος ότι μετά την ολοκλήρωση δεύτερης αξιολόγησης, για τις οποίες, για την οποία θα θυμάστε ότι είχαμε ακούσει πολλά και διάφορα καταστροφολογικά, μετά την ολοκλήρωσή της και κατά τη γνώμη μου, φυσικά με βάση τα πραγματικά δεδομένα και το πραγματικό ζόρι που έχει η χώρα μας ως υπερχρεωμένη χώρα, την ολοκλήρωση λοιπόν της δεύτερης αξιολόγησης με σχετικά ικανοποιητικό τρόπο, έχει συνολικά κατά τη γνώμη μας βελτιωθεί το κλίμα. Δεν λέω ότι... Δεν μιλάω για κανένα success story, να εξηγούμαστε. Δεν λέω ότι είμαστε πανευτυχείς. Υπάρχει ένα ζόρι στον κόσμο που εντοπίζεται σε μεγάλο βαθμό στα μεσαία στρώματα και εκεί είναι φορολογικό, κύριε Ζόρι, το ξέρουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Όμως δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει ότι έχει βελτιωθεί το κλίμα. Δηλαδή κανείς δεν λέει, όταν ακούει από την κυβέρνηση, και σωστά το ακούει, ότι εμείς έχουμε ένα ορίζοντα του χρόνου, σε λιγότερο από ένα χρόνο από τώρα, να βγούμε από το μνημόνιο, να τελειώσει η σκληρή επιτροπία έλεγχος και να λειτουργήσουμε σαν μια κανονική χώρα με τις αγορές κλπ. Πλέον δεν ακούγεται σαν κάτι οραματικό, αλλά σαν μια ρεαλιστική διέξοδος, ρεαλιστική προοπτική
η οποία είναι στο τραπέζι και προχωράει. Και προχωράει ικανοποιητικά. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι τον Ιούλιο, έχω εδώ τα στοιχεία, είναι σημερινά στοιχεία, ότι τον Ιούλιο ενισχύθηκαν κατά 1 δισεκατομμύριο οι καταθέσεις στις τράπεζες, ενώ θυμάστε τον προηγούμενο χρόνο, τον προηγούμενο είχαμε μία εκροή. Γι' αυτό υπήρξαν και ανάγκες για τα capital controls κλπ. Yeah. Σήμερα ο Έλληνας πολίτης, επειδή ξανακερδίζει η ελληνική οικονομία και την εμπιστοσύνη του, πάει τα χρήματά του, τα βγάζει, θα έλεγα, από το μαξιλάρι, μπορεί να το είχε κρυμμένα στο σεντούκι, και τα βάζει όπως είναι φυσιολογικό. Σε όλες τις φυσιολογικές χώρες στην τράπεζα. Θα σας πούνε όμως το επιχείρημα αυτό ότι ενισχύθηκαν και οι κατασχέσεις και οι πληστηριασμοί. Ένα λεπτό. Επειδή το πληστηριασμό λέγεται, να είμαστε σαφείς. Πληστηριασμός πρώτης κατοικίας μέχρι 140.000, γιατί δεν πιστεύω, τα σπίτια που έχουμε, είναι, οι πολλοί από εμάς είναι αρκετά κάτω από 140.000, αντικειμενική αξία, δεν μπαίνουν σε κανέναν πληστηριασμό. Αν τώρα έχεις χρέη και έχεις σπίτι των 500.000 ή 3 σπίτια των 600.000, κάτι δεν πάει καλά, δεν νομίζετε, και δεν πληρώνεις τα χρέη σου τα οποία έχεις, κάτι δεν πάει καλά. Τι να του κάνω. Αλλά και πάλι όλα αυτά αντιμετωπίζονται με φιδό και προσοχή. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την πρώτη κατοικία. Από πολύ καιρό τώρα. Πάντως και εν ώψη της ΔΕΘ που συζητάμε, μάλλον μικρό καλάθι πρέπει να κρατάμε. Και το μοναδικό που φαίνεται έτσι στην ατζέντα ως κοινωνικό είναι το νομοσχέδιο που έχουμε σήμερα για τα εργασιακά. Τι άλλο, ας πούμε, μπορεί ναι, να προβληθεί. Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ούτε μικρό ούτε μεγάλο. Μιλάω πραγματικά με στοιχεία. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που λέτε. Είναι τυχαία ή δεν είναι ενδιαφέρον στοιχείο? Να μην το χαρακτηρίσω κατά τα άλλα. Η παρουσία αυτές τις μέρες του κυρίου Μακρόν εδώ. Όταν ο Μακρόν ήταν πριν 2 μήνες, όταν έγιναν εκλογές στη Γαλλία, το αγαπημένο παιδί της αντιπολίτευσής μας, θεωρώντας ότι είναι οι Έλληνες Μακρόν. Δεν το θυμάστε? Δεν το θυμάστε? Το θυμόμαστε όλοι. Ο ένας ήταν ο Έλληνας Μακρόν, ο άλλος ήταν ο Έλληνας Μακρόν. Ο Μακρόν σε μια ρεαλιστική θεώρηση των πραγμάτων, όχι ότι συμφωνούμε σε όλα με τον Μακρόν. Εσείς όμως τώρα έχετε όχι ότι συμφωνούμε σε όλα με τον Μακρόν. Έχουμε ισχυρές αντιρρήσεις σε άλλα πράγματα, αλλά σε ορισμένα βασικά ζητήματα που έχουν με έναν προσανατολισμό της Ευρώπης, με την ανάγκη να μπουν ορισμένοι έλεγχοι στην οικονομική πολιτική της Ευρώπης κλπ. Αλλά και η ίδια η παρουσία του εδώ είναι ένα στοιχείο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία και γενικότερα στην πορεία της ελληνικής κοινωνικής και πολιτικής ζωής, και θα έλεγα μια αναβάθμιση και του γεωστρατηγικού χώρου που λέγεται Ελλάς. Αντικειμενικά δεν είναι έτσι, γιατί τι μας κάνει, χάρη μας κάνει ο Μακρόν. Θα έρθει να συζητήσει ζητήματα επένδυσης. Γαλλική εταιρεία σημαντική συμμετέχει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Θέλω να πω δηλαδή τα μηνύματα ως προς τους δείκτες, όλους τους δείκτες, τους παραδεδεγμένους, του κοινά παραδεκτούς δείκτες, είναι πώς να το κάνουμε, αποθετικά ως πολύ θετικά. Δηλαδή, όταν είχαμε αξιολογήσεις όλων των οίκων αξιολόγησης τα προηγούμενα χρόνια, που ήταν όλοι αρνητικοί, υποβαθμίζαν τη χώρα, και τώρα έχουμε μια αντίστροφη πορεία και όλοι οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τη θέση της χώρας. Δεν είναι θετικό? Η δεύτερη αξιολόγηση, το ότι βγήκαμε στις αγορές με επιτυχημένο τρόπο, δεν ήταν θετικό? Μάλιστα. Ακόμα και τα ζητήματα του έμφυα που αναφέρεται, επειδή ναι, μιλάω με στοιχεία, ναι, φυσικά δεν μπορούμε ακόμα να υλοποιήσουμε μια υπόσχεσή μας για την κατάργηση, σίγουρα. Όμως, θα έλεγα την έκφραση, τον μειώνουμε τον έκφραση, τον πετσοκόμο που μπορούμε. Παραδείγματος χάρη, πάνω από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες σε αυτό τον έμφυα θα πληρώσουν από 0 μέχρι 50 ευρώ. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό, έτσι δεν είναι? Και επίσης γύρω σε 66.000 έχουν 100% απαλλαγή και 1.250.000 50% απαλλαγή. Θέλω να πω δηλαδή, είναι μια πορεία. Προφανώς αυτή η πορεία δεν πετάω στα σύννεφα, ξέρω κι εγώ όπως και εσείς πολύ καλά τι συμβαίνει. Αυτή η πορεία δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για μερικά πράγματα. Μάλιστα. Σε ορισμένα ζητήματα μάλιστα υπάρχουν και πράξεις γύρω από το θέμα. Δεν λέμε ότι έχουν λυθεί τα ζητήματα. Υπάρχει αυτός ο ορίζοντας του χρόνου που πρέπει να είμαστε ωραία, προσεκτικοί. Γιατί μην αμφιβάλλετε ότι σίγουρα ντόπιοι πολιτικοί μας αντίπαλοι, συμφέροντα μεγάλα όλων των ειδών, εφοπλιστικά, καναλικά κλπ., μας πολεμάνε στο εσωτερικό. Και μην αμφιβάλλετε ότι αυτοί έχουν και ανταπόκριση και σχέση και με ορισμένες δυνάμεις στο εξωτερικό από τους δανειστές, παρά το ότι σημαντική πλευρά των δανειστών έχει
τους έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη ως προς τα μέτρα. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι και τη χρονιά αυτή είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε προσεκτικοί. Όμως και τα πλεονάσματα προχωράνε θετικά και όπου μπορούμε, όπως κάναμε και το Δεκέμβριο του 2016, θα βοηθήσουμε ασθενέστερα στρώματα, αυτούς περισσότερο ζορίζονται, σας, μεταξύ των οποίων είναι και τα μεσαία στρώματα. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Και εγώ να είστε καλά. Σας εδώ στην ΕΡΤ1. Πάμε σε διάλειμμα, Νίνα. Και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.